έπιασαν δουλειά τα μηχανήματα στο Καστέλι για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου, με τους εξκαφείς να προχωρούν στην εκρίζωση ελαιόδεντρων στη θέση 3 Γεράνια στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει πρώτες εργασίες του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου. Στο σημείο αυτό που βλέπετε πίσω μου θα χωροθετηθεί το εργοτάξιο. Είναι η πρώτη έκταση συνολικά 200 στρεμμάτων που παραχωρείται, με 20 στρέμματα να καθαρίζονται σε πρώτη φάση από τις 220 ελιές που φέτος δεν είχαν καρπό, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ελαιοσυγκομιδή στα παρακείμενα χωράφια. Το εργοτάξιο είναι η καρδιά μιας εταιρείας όταν ξεκινάει να κάνει κάποια έργα. Αυτό το πράγμα έχει παραδοθεί. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την εταιρεία και να συζητήσουμε το θέμα των ελαιοδέντρων να καθυστερήσει λίγο η διαδικασία ώστε να μαζευτεί ο καρπός. Ψηφτήκαμε την περιοχή, δεν είχαν οι ελιές, ας το πούμε, βεντέμα, όπως λέμε στην Κρήτη. Και έτσι πραγματικά παραδόθηκε και ξεκινάει να γίνει το εργοτάξιο. Στο σημείο ταυτόχρονα γίνονται γεωλογικές εργασίες για να εκτιμηθεί η δομή του υπεδάφους παρουσία της αρχαιολογίας, με τομές να ανοίγονται σε αρκετά σημεία. Εκεί έχει μπει και η αρχαιολογία, με δικούς τους αρχαιολόγους και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία, και έχει και κάποιους αρχαιολόγους οι οποίοι πληρώνονται από την εταιρεία ώστε να επισπεύδεται όλη η διαδικασία για να μην καθυστερεί το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι υψής σημασίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε η αρχαιολογία μπορεί να σου βάλει βέτο και να σε καθυστερήσει για πολύ καιρό. Επόμενο βήμα είναι το μπάζωμα και η ισοπαίδωση της περιοχής για την εγκατάσταση του εργοταξίου. Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος για τη μέχρι τώρα πορεία και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό τόσο για τα ανταποδοτικά έργα όσο και για το ΣΧΟΑΠ. Βρήκαμε μια κατάσταση η οποία πραγματικά μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή δοθεί σε εμάς, γίνονται κανονικά οι εργασίες. Δεν μπορεί να γίνει ένα αεροδρόμιο στην περιοχή και να μην έχουμε χρήση γης πέρξη αυτού. Δεν θα γίνει. Πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε να γίνει το ΣΚΟΑΠ. Θα ανέβω τώρα στο Υπουργείο εντός των επόμενων ημερών να μιλήσω με τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να παρέμβουν για να γίνει αυτό το πράγμα, διότι εάν δεν ορίσουμε τις χρήσεις γης, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής αντιβρούν, καθώς δεν ενημερώθηκαν για την έναρξη των εργασιών, παρότι υπήρξε σχετική συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με την εταιρεία πριν 10 μέρες στο Θραψανό. Τα έργα ξεκίνησαν καθόλου νόμιμα, όμως αρκετοί δικαιούχοι αντιβρούν για το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, μη προχωρώντας τη διαδικασία της αναγνώρισης. Σημείο τριβής αποτελεί και το ζήτημα της ξυλίας, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν τα καυσόξυλα από τα δέντρα που κόβονται, αλλά βάσει των όρων παραχώρησης εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο εργολάβος.